Η υπασία είναι ένα από τα αρχαιότερα αθλήματα και αν μέχρι τώρα πιστεύατε ότι ξεκίνησε από τους δυτικοευρωπαίους ευγενείς, κάνετε λάθος. Για άλλη μια φορά, οι πρώτες αθλητικές συναντήσεις υπαίων πραγματοποιήθηκαν το 680 π.Χ. για πρώτη φορά στην αρχαία Ελλάδα. Ενώ το 648 π.Χ. οι υποδρομίες αποτέλεσαν ένα από τα 10 αγωνίσματα των Ολυμπιακών Αγώνων. Εγώ λοιπόν βρίσκομαι στον αρχαιότερο όμιλο της ελληνικής υπασίας στην Ελλάδα, στο Μαρούσι, και λίγο πριν συναντήσω τον Παναγιώτη Μπουγιούρη, έχω μαζί μου την προπονήτρια του ομίλου, κυρία Ελένη Μιράτ. Κυρία Μιράτ, καλημέρα. Καλημέρα σας. Είναι ακριβό άθλημα υπασία? Σε επίπεδο πρωταθλητισμού είναι ακριβό, όπως όλα τα αθλήματα. Για χόμπι είναι αρκετά προσιτό. Πόσες ώρες πρέπει να αφιερώσει ένας αθλητής που θα το δει επαγγελματικά και κάποιος που θα το κάνει ως χόμπι? Ως χόμπι φτάνει να έρχεται κανείς είτε μία είτε δύο φορές την εβδομάδα, ξεσκάει και από τη δουλειά του, είναι ένα πολύ ωραίο άθλημα. Για πρωταθλητισμό θέλει καθημερινή επαφή. Για τι ηλικίες μιλάμε? Εμείς παίρνουμε τα παιδιά από 5 ετών, έχουμε ένα πρόγραμμα με πόνι και όσο αντέχει κανείς δεν έχει όριο ηλικίας προς τα πάνω. Θα μας πείτε λίγο για τη θεραπευτική υπασία? Ναι, βέβαια. Η θεραπευτική υπασία είναι ένα από τα προγράμματα που βοηθάει πάρα πολύ τους ανθρώπους, είτε με νοητική είτε με σωματικά προβλήματα. Και δεν είναι πολύ ανεπτυγμένη στην Ελλάδα. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και σε αυτό τον όμιλο να υποστηρίξουμε όλο αυτό το σύστημα. Χρησιμοποιείται πολύ στο εξωτερικό για αποθεραπεία και βοηθάει πάρα πολύ και η επαφή με το ζώο, αλλά και κινητικά το σώμα του βοηθάει τους ανθρώπους να ενεργοποιήσουν κάποιους μυς και είναι όντως θεραπεία. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο στην Ελλάδα να είναι χρηματοδοτούμενο από το κράτος? Όχι ακόμα. Δυστυχώς. Στο εξωτερικό υπάρχει αυτό? Υπάρχει, ναι. Άρα ευελπιστούμε ότι θα γίνει. Ναι. Κάποια πράγματα για τις θεραπείες λίγα συμπληρώνει το κράτος, αλλά όχι πολλά.